Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε 5η και 14 του Μάρτη του 2019. Πλησιάζει και ο Άγιος Πατρίκιος σιγά σιγά, Χριστό μου. Βέβαια. St. Patrick's Day. Χαμός θα γίνει. Είναι και Κυριακή φέτος, οπότε που σου κουδού. Που σου κουδού για όλα τα Ιρλανδάκια που αυξάνονται, γιατί πριν από πολλά χρόνια μόνοι μας το γιορτάζαμε. Τώρα έχει πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με αυτό. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε για τον δικό μας Ήρα. Για τον Ηρακλή, IRA λένε αυτοί, Ήρα λέμε εμείς. Και δεν θα ξεχάσω μια επί της ευκαιρίας τώρα το 2006, Χρήστο μου. Champions League, Final Four. 3.500-4.000 οπαδοί του Ηρακλή στη Ρώμη. Η 7 ήταν στην Πράγα μετά το 9. Το 6 λοιπόν. Είναι αρκετός κόσμος εκεί στις πλατείες της Ρώμης, στις πιάτσες. Και υπήρχαν κάποια ερακλάκια που είχαν την Ιρλανδική σημαία και φωνάζανε Ήρα, Ήρα και περπατούσαν οι καραμπινιέρ εκεί με κάτι άλογα, κάτι θηρία και σου λέει τι γίνεται τώρα, τι είναι αυτοί εδώ που κρατούν Ιρλανδικές σημαίες και φωνάζουν Ήρα. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο. Γιώργος Ματζιούκης απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου. Χρήστος Κιώσης για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Εν ώψη και του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου, έχουμε και την εξέλιξη θετική, αλλά δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε κιόλας. Για το αυτονόητο, γιατί έγινε το αυτονόητο σήμερα με την εγγυητική. Αυτό που είχαμε προαναγγείλει προχθές, όταν σας είχαμε καταγράψει το ρεπορτάζ, καθώς δεν είχαμε χθες εκπομπή. Αλλά πριν από όλα, Χρήστο μου, να ακούσουμε τι θα γίνει 20 Μαρτίου, όπου όλοι και όλες από την οικογένεια του Ηρακλή θα βρίσκονται εκεί στο Βελίδιο Συναντριακό Κέντρο, γιατί ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, η μαμά του Συλλόγου, μας καλεί. Ο χορός λοιπόν 20 Μαρτίου, ο μεγάλος ετήσιος χορός, πέρυσι είχαμε ευχηθεί να γίνει θεσμός. Χαιρόμαστε που γίνεται θεσμός, γιατί πέρυσι είχε επιτυχία. Φέτος σε διαφορετικό χώρο, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου θα δώσουν το παρόν αθλητές από όλα τα τμήματα του Συλλόγου. Το μουσικό κομμάτι Ελεάνα Παπαϊωάννου, Στέλιος Διονυσίου και άλλοι πολύ γνωστοί καλλιτέχνες θα περάσουν και από την ώρα για μπλε, σιγά σιγά. Και φυσικά υπάρχει και φιλανθρωπικός χαρακτήρας, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Πέρυσι είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με το Σύλλογο Συνδρόμου Down και πολλά μπράβο στον Ηρακλή. Προσκλήσεις θα διατίθεται από τα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου, από το Ήρα Στόρ, καθώς και από τα γραφεία του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη, Βασιλής Όλγας 32. 9 και 4 με 10 το βράδυ ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής θα πραγματοποιήσει βραβεύσεις αθλητών των τμήματων του, πιστέψτε με είναι πολλές, προσωπικότητων του Συλλόγου και φορέων. 10 και 4 έναρξη του μουσικού προγράμματος. Δωρεά πάρκινγκ, είσοδο από τη βόρεια πύλη στο χώρο της ΔΕΘ. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο, για να μην ταλαιπωρείτε. Στη τιμή της πρόσκλησης φυσικά περιλαμβάνεται μενού και ποτό. Ώρα προσέλευσης 8.30. Οπότε καταλαβαίνεις, Χρήστο, θα κάνουμε Τετάρτη 7 με 8 και τσουπ! Μετά την ώρα για μπλε θα πεταχτούμε στο Βελίδιο. Για το οποίο Βελίδιο και για τον οποίο χορό έχουμε δύο προσκλήσεις. Σήμερα και δύο αύριο. Όχι διπλές. Δύο άτομα θα πάνε, έτσι, ένας και ένας. FM, κενό, το ονοματεπώνυμό σας, πρόσκληση, χορός, ό,τι θέλετε γράψτε αποστολή στο 54526. Και έχουμε και το mail ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr. Επαναλαμβάνω, δύο προσκλήσεις για τον χορό, για να δείτε Ελεάνα Παπαϊωάννου, για να δείτε Στέλιο Διενυσίου, για να δείτε όλα τα ερακλάκια των τμήματων του μεγάλου αυτού συλλόγου και να περάσετε μια πολύ ωραία βραδιά στο Βελίδιο την άλλη Τετάρτη 20 του μηνός. Επαναλαμβάνω, FM κενό πρόσκληση ή χορός, ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας, bluelibero@yahoo.gr. Και όπως λέω σε αυτές τις περιπτώσεις, ορμάτε. Πριν δύο μέρες σας είχαμε δώσει το ρεπορτάζ και το ποσό περίπου κοντά στα 50.000 ευρώ που απαιτούνταν για να δώσει ο Ηρακλής η ΠΑΕ όσον αφορά την εγγυητική. Σας είχαμε μεταφέρει από την ΠΑΕ το ότι δεν ανησυχούσαν και ότι λέγανε ότι αύριο μεθαύριο θα γίνει αυτό.
Το αύριο μεθαύριο έγινε σήμερα για την ακρίβεια. Μάλιστα βγήκε και σχετική ανακοίνωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που με απλά λόγια λέει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, καμία περίπτωση ποινής για τον Ηρακλή. Εξάλλου, σήμερα νωρίς το μεσημέρι είχα την ευκαιρία να μιλήσω, να επικοινωνήσω εκτός αέρα με τον κύριο Λεουτσάκο, ο οποίος μου είπε δύο πράγματα, πολύ συγκεκριμένα, τον πρόεδρο της Football League δηλαδή, ότι πρώτον και να είχε πρόβλημα ο Ηρακλής με την εγγυητική, δεν θα κινδύνευε με αφαίρεση βαθμών παρά μόνο με χρηματικό πρόστιμο, και ότι δεύτερον η ένσταση της Σπάρτης δεν θα είχε τύχη. Τύχη δεν θα έχει ούτως ή άλλως και δεν έχει πλέον, καθώς ο Ηρακλής έχει κερδίσει εισαγωγικά την υπόθεση από τη στιγμή που κατέθεσε την εγγυητική, πλήρωσε την εγγυητική, την προσκόμισε και το θέμα έκλεισε θετικά. Το αν θα ξανανοίξει θα το δούμε. Αλλά προς το παρόν έχει κλείσει θετικά. Μην μπούμε στη διαδικασία, αν και δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο από την ΠΑΕ Ηρακλής, να πανηγυρίζουν. Γιατί θυμάμαι πριν δύο χρόνια με Καγιούλη, αν θυμάσαι Χρήστο, όταν ο Ηρακλής κάτι τέτοιες ιστορίες τις κέρδιζε, δηλαδή δεν είχε κανένα μήνα εγγυητική ή χρωστούσε από εδώ, χρωστούσε από εκεί, το καλύπτανε, το πληρώνανε, δίνα ξέρω εγώ 20-30 χιλιάρικα, βγάζαν μια ανακοίνωση και λέγανε απάντηση προς όλους εσάς που λέγατε ότι. Τα αυτονόητα δηλαδή. Πανηγυρίζανε για το ότι αποκτήσανε εγγυητική. Αυτό έλειπε να μην πανηγυρίζουν. Εδώ η Ηρακλής, η ΠΑΕ τώρα τουλάχιστον δεν κάνει αυτό το λάθος, να μπει στη διαδικασία ανακοινώσεων και να πανηγυρίζει τα αυτονόητα. Γιατί αν δεν έδινε αυτό το ποσό που έπρεπε να δώσει, κοντά στα 50.000 ευρώ, και δεν έβγαινε αυτή η ανακοίνωση που βγήκε σήμερα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που σημαίνει ότι η Ηρακλής δεν συντρέχει κανένα κίνδυνο, από τη στιγμή που έχει καταθέσει, έχει προσκομίσει εγγυητική επιστολή. Τότε τι να συζητάμε. Άμα δεν μπορούν να κάνουν αυτό, δεν χρειάζεται να συζητάμε άλλο. Το κάνανε, το αυτονόητο, θετική εξέλιξη. Πάμε παρακάτω. Ωραία μηνύματα μου στέλνετε σιγά σιγά. Ένας φίλος γράφει, χορός γούστα, χίλια χρόνια ήρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που μπαίνετε στη διαδικασία να στείλετε τα μηνυματάκια σας. Ξαναλέω, έχουμε δύο προσκλήσεις σήμερα και δύο αύριο που θα κληρώσουμε. Οι νικητές και οι νικήτριες, αν υπάρξουν νικητές ή αν υπάρξουν νικήτριες, μπορεί να είναι όλοι άντρες, μπορεί να είναι όλοι γυναίκες. Μπορεί να είναι 50-50, θα δούμε. Οι νικητές, τέλος πάντων, όποιοι και να είναι αυτοί, θα μπορούν από το Ήρα Store, από την boutique, να παραλαμβάνουν τις προσκλήσεις τους εν ώψη και, το χορό, και του χορού της Τετάρτης. Επαναλαμβάνω, FM κενό, ονοματεπώνυμο, χορός, πρόσκληση, αποστολή στο 54526. Και ανοιχτό και το mail μας στο blueliberopapakiyahoo.gr για δύο ωραιότατες προσκλήσεις δωρεάν. Θα έχετε και ποτό και μενού, φαγητό δηλαδή, για να περάσετε υπέροχα. Από τη στιγμή που ξεπεράστηκε λοιπόν αυτό το θέμα με την εγγυητική, η ομάδα θα μπορεί να είναι και ακόμα πιο απόλυτα, σε απόλυτο βαθμό, συγκεντρωμένη στο παιχνίδι της Κυριακής, που είναι πολύ πολύ κρίσιμο για τη συνέχεια, με τον ΑΕΤ Σπάτων. Τις δύο ομάδες τους χωρίζει μικρή διαφορά βαθμολογική. Ο Ηρακλής δυστυχώς έχει προβλήματα. Έξω είναι ο Περόνε, έξω είναι ο τιμωρημένος Γιαμπάρης, έξω είναι ο επίσης τιμωρημένος Κασναφέρης, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι της Σπάρτης. Ο Καθάριος και αυτός ατομικό πρόγραμμα. Ο Τσίπρας εντάξει εδώ και καιρό. Αλλά Περόνε, Καθάριος, Γιαμπάρης, Κασναφέρης είναι τρεις σημαντικές απουσίες. Ο Κοστούλας ευτυχώς είναι έτοιμος για να παίξει σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έλειψε στα προηγούμενα μάτς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Γιατί το ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς δεν το κάνουμε πολλές φορές. Επειδή ο Ηρακλής έχει και πολλά εξωαγωνιστικά προβλήματα. Πριν από λίγο ασχολιόμασταν με την εγγυητική, που τέλος καλό όλα καλά. Αλλά θέλουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και αξίζει πραγματικά η φετινή πορεία της K19, που ουσιαστικά πριν λίγους μήνες δημιουργήθηκε η ομάδα και συστάθηκε και συγκροτήθηκε με προπονητή τον κύριο Μαργαρίτη Κεχαγιά, να τα καταφέρνει, ήδη να έχει κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή και τώρα να μπαίνει σε μια διαδικασία play-off. Coach, πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Και πολλά μπράβο για αυτό που έχετε πετύχει, με πάρα πολύ καλή πορεία. Τα αποτελέσματα νομίζω μιλούν από μόνα τους και νομίζω η επιτυχία σας είναι διπλή, γιατί ήταν και το χρονικό διάστημα τέτοιο που έπρεπε να τρέξετε να δημιουργήσετε αυτή την ομάδα. Όχι μόνο τη δημιουργήσατε, πρωταγωνίστησε κιόλας, πήγε πολύ καλά.
Το δύσκολο ήταν ότι δεν υπήρχε ομάδα. Καθόλου, τίποτα. Αυτό ήταν έπρεπε το ξεκίνημά μας. Ήμασταν τυχεροί, τα παιδιά ανταποκριθήκανε πάρα πολύ γρήγορα, ανταπεξήρθαν στις δύσκολες καταστάσεις. Βήμα-βήμα στην ουσία, με προσθήκη νέων στοιχείων, προσπαθήσαμε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που να σας πω και κάτι. Άκουσα τον πρόλογό σας, ο αυτοσκοπός μας ήταν οι ποδοσφαιριστές. Πώς θα βγάλουμε ποδοσφαιριστές και όχι ακριβώς οι πρόκειες. Το ξέρω, θα πήγαινα και σε αυτό. Αλλά θα το πιο ευχάριστο βέβαια είναι ότι όλα μαζί ο συνδυασμός έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Βγαίνουν και οι ποδοσφαιριστές. Πρόσφατα υπάρχει ένα παιδί, δικό σας εισαγωγικά παιδί, που έγινε επαγγελματίας, έτσι. Και μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλα. Δηλαδή, το συνδυάσατε και αυτό κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ήταν το πλάνο μας. Πάνω εκεί βαδίζουμε. Πριν από 15-20 μέρες περίπου έγινε επαγγελματίας ο Κυσιρίδης. Έχουμε μαζί μας τον Μακρύ, έχουμε μαζί μας τον Στόγιο. Υπάρχουν άλλα τρία παιδιά τα οποία είναι εκπαιδευόμενα, να χαρακτηρίσω. Και στη μεγάλη ομάδα. Ναι. Στη μεγάλη ομάδα. Άριστη συνεργασία με τους υπευθύνους και κυρίως με τον προπονητή, τον κύριο Ρόγα της πρώτης ομάδος. Έχει άποψη. Μπορώ να σου πω ότι είναι κοντά, σας παρακολουθεί. Ακριβώς. Τα μάτια τα δικά μου είναι ίδια με τα δικά του. Είναι στην ΚΑΠΑ 19, πάντα μιλάω. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Ευχάριστες συνθήκες δουλειάς. Κάτι, δηλαδή αυτά που ζητάμε. Απλώς ήταν δύσκολη συγκυρία ώστε να τα προσαρμόσουμε, να ξεκινήσουμε, να δημιουργήσουμε, να μπορέσουμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στα παιδιά. Ευτυχώς όλα πάνε καλά. Εντάξει, όχι τόσο σου είπα τα αποτελέσματα όσο τα 6, 7, 8 παιδιά που ήδη τα παρακολουθούμε και να κάνουν το επόμενο βήμα. Πώς φάσατε, κύριε Κεχαγιά, στο σημείο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσετε μια ομάδα με αυτά τα παιδιά και που θα είναι πολύ καλύτερη από τα άλλα παιδιά όλων των άλλων ομάδων, έτσι. Που μπορεί οι άλλες ομάδες να είχαν και από πέρυσι παιδιά, να ήταν πιο καλά προετοιμασμένοι. Δεν ξέρω. Να σας πω κάτι. Επιλέξαμε ό,τι μπορέσαμε. Μπορεί να κάναμε και λάθη. Εγώ το είπα ότι ήταν πολύ λίγος ο χρόνος ώστε να αποφασίσουμε με ποια παιδιά θα συνεργαστούμε, καταλάβατε. Ίσως κάναμε και λάθη. Ίσως αφήσαμε να φύγουν και μερικά παιδιά τα οποία μπορούσαν να σταθούν. Τα οποία δεν είχαμε όμως περιθώριο να κρατήσουμε όλο αυτό το υλικό, να το έχουμε κοντά μας. Όταν πήγα εγώ, ας πούμε, μέσα Σεπτεμβρίου, ήταν γύρω στα 45 παιδιά. Καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον αριθμό δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα πρέπει να επιλέξουμε ακριβώς. Επιλέξαμε αυτό που είδαμε κάτι περισσότερο σε αυτά τα παιδιά. Κρατήσαμε γύρω στα 30, μείναμε αυτή τη στιγμή, έχουμε μια δυναμική 28 παιδιών. Με την προϋπόθεση ότι κάθε εβδομάδα πλέον, γιατί κοιτάμε για το μέλλον, μαζί μας κάνει προπόνηση ένα με δύο παιδιά από τις μικρότερες. ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 16, καταλάβατε. Συνεργαζόμαστε και μιλάμε και προγραμματίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο να βαδίσουμε. Σίγουρα η επόμενη χρονιά, δεν ξέρω πώς θα μας βρει, εύχομαι να είμαστε καλά, να είμαστε μαζί. Ο προγραμματισμός μας είναι εντελώς διαφορετικός, με πιο λιγότερο αριθμό, με περισσότερα παιδιά από τις μικρότερες ομάδες και περισσότερο μας χρόνο στη διάθεσή σας. Ακριβώς. Με άνεση. Όπως ακριβώς αναφέρεστε. Ναι, γιατί άλλο είναι πίεση χρόνου που να λέει, να ξέρετε μέσα ότι πρέπει να κάνω μια ομάδα για να κατέβω στο πρωτάθλημα. Και ό,τι μπορέσω να βρω θα το βρω για να τρέξουμε, και άλλο να έχετε περιθώρια. Ήμασταν τυχεροί, βρήκαμε αυτά τα παιδιά που μείναν, είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι οι ποδοσφαιριστές, θα γνωρίζεις καλύτερα, 3-4 παιδιά τα οποία ζήσανε και το παιχνίδι το πρώτο το περσινό, το θυμάσαι, για να δημιουργηθεί ομάδα να κατεβεί. Δεν ξεχνιέται αυτό με την Καρίτσα, ακριβώς, δεν ξεχνιέται στην Κατερίνη. Ακριβώς. Αυτά τα παιδιά δηλαδή τα βρήκα εγώ συνέχεια. Νομίζω ο Κριτσιάνης, ο Αποστόλου, ο Αβραμίδης. Αυτά τα παιδιά ήταν όλα που ξεκινήσανε πέρυσι το πρώτο παιχνίδι για να υπάρχει Ηρακλής. Και μπράβο τους που είναι ακόμα εδώ, έτσι. Και για άριστους χαρακτήρες. Το βασικότερο απ' όλα. Φυσικά δεν μπορούσε να πάρει τέτοιο αποτέλεσμα άμα δεν είναι και οι χαρακτήρες αυτοί που πρέπει να είναι. Αν ήταν διαφορετικοί και παράξενοι και τα λοιπά, να μην αναφέρω τώρα χαρακτηριστικά, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Η συνεργασία μας να είναι με αυτή που είναι τώρα με τα παιδιά, με το σύνολο των παιδιών. Έχουν τις ιδιαιτερότητες όλοι. Αυτή η ομάδα έχει μια δυσκολία ως προς την ηλικία. Η ηλικία είναι αυτή τη στιγμή το μετέχμιο του άντρα, του παιδιού, του έφηβου. Είναι στα τελευταία πριν ακριβώς, γίνουν μεγάλοι, ναι.
Είναι το μετέχνιο ακριβώς στα όρια που δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ούτε άντρες, τους συμπεριφερόμαστε σαν άντρες. Κάποια στιγμή θέλουμε να τους συμπεριφερθούμε και να τους δώσουμε το άλοθη του παιδιού, του έφηβου. Του πιτσιρικά. Κατάλαβες. Ναι. Ακριβώς. Οπότε η διαχείρισή τους είναι λίγο περίεργη, λίγο δύσκολη. Εκπαιδευτικοί είμαστε και αυτό το κομμάτι του παλεύουμε. Το ξέρετε πολύ καλά. Άρα, κύριε Κεχαγιά, κάποια από αυτά τα παιδιά του χρόνου θα είναι μόνο άντρες, δεν θα έχουν δικαίωμα να είναι στην ΚΑΠΑ 19. Περιμένουμε με το καλό τώρα την προκήρυξη, mm-hmm. να δούμε πώς θα είναι πρώτα η πού θα είμαστε, τι θα ψηφιστεί, πώς θα ψηφιστεί, τι θα αποφασιστεί. Οπότε μετά παίρνουμε και τις αποφάσεις μας, να δούμε τι όρια θα μας βάλουν. Κατάλαβες. Σωστά. Το όριο είναι τι ηλικία και ηλικιακό, ναι, μπράβο. Ακριβώς. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε να παίρνουμε όλα τα παιδιά τώρα, τα καινούργια που επιλέγουμε να είναι φυσικά μπροστά μας, να υπάρχουν 3 χρόνια τουλάχιστον, περιθώριο συμμετοχής, ηλικιακά εννοώ. Ναι. Δεν τα παίρνουμε στο όριο ώστε να τελειώσουν σε μια χρονιά. Τα παίρνουμε ώστε να τουλάχιστον 3 χρόνια να δουλέψουμε, να δούμε, να μας βοηθήσουν, να τους πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε από αυτούς. Όπως ο κύριος Ρόκα και μπράβο του, όπως μας είπατε, που ασχολείται και με την ομάδα κάτω από τη δική του, εσείς έχετε μάτια για τις ομάδες κάτω από τις δικές σας. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί αυτά να γίνουν δικά σας παιδιά, έτσι. Αλίμονο. Εγώ είπα κάτι. Οι τωρινοί 17άριδες, 16άριδες. Εγώ είπα κάτι προηγουμένως και παιχνίδι με την 17 κάνω και στο ίδιο γήπεδο προπόνηση. Κάνω ίδια ώρα με μέναν, κάνουν ή μετά που παρακολουθούν όλα τα παιδιά. Κάνω προπόνηση ήδη εδώ και αρκετό καιρό. 2-3 παιδιά κάθε εβδομάδα μετακομίζουν σε μένα, μεταφέρονται σε μένα, κάνουν με μένα προπόνηση. Ναι. Οπότε σιγά σιγά έχω μια άποψη για όλα τα παιδιά. Έχω μια άποψη για το τι θα συναντήσουμε, τι υπάρχει στα παιχνίδια τους, θα τους παρακολουθούμε και πολύ περισσότερο τώρα που μπαίνουν στις τελικές φάσεις των πρωταθλημάτων τους, κατάλαβες. Που σημαίνει ότι η άποψή μας και η εικόνα που έχουμε για τους παρακάτω, για τις μικρότερες κατηγορίες, είναι πλήρες, ολοκληρωμένη. Και μπράβο για ακόμα μια φορά. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, κάτι τελευταίο. Επειδή τα παιδιά χρειάζονται και ένα κίνητρο και σίγουρα ο τίτλος αυτός που κατακτούν όσον αφορά την παρουσία τους είναι... Ανεπίσημος βέβαια, ανεπίσημος Βορείου Ομίλου. Το κάτι παραπάνω θα το διεκδικήσετε. Πώς ακριβώς είναι η διαδικασία με τα play-off που θα ακολουθήσουν? Η διαδικασία είναι λογικά τώρα, ημερομηνιακά, υπάρχει πρόγραμμα Football League. Την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου παίζουμε πλεονέκτημα έδρας εμείς σαν πρώτοι με τον δεύτερο του Νοτιού Ομίλου που είναι ο Εργοτέλης. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι τελείωση και από εκεί μαθηματικά. Mm-hmm. Ο Εργοτέλης. Ο τελικός θα γίνει σε ουδέτερο, το οποίο δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, με τον νικητή το αντίστοιχο. Ο πρώτος του Νοτιού Ομίλου με τον δεύτερο την Κέρκυρα που είναι από τον δικό μας όμιλο. Μάλιστα. Ωραία. Και με το καλό. Οι νικητές αντιμετωπίζουν τελικό, ναι. Είναι τέλος πάντων μια επιβράβευση της όλης προσπάθειας και του όλου κλίματος που υπάρχει στην ομάδα. Φυσικά και μακάρι να το καταφέρετε και αυτό. Και το βασικότερο είναι μια παρέα σου. Το λέω εντελώς αφόρμητα και με το χέρι στην καρδιά. Δεν υπάρχουν ούτε... μπορώ να το πω έτσι πολύ, πολύ απλά, η ζήλια, ο φθόνος, η αντιπαράθεση μεταξύ των... Είστε μια οικογένεια, δεμένη από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Και γι' αυτό πάει καλά και η ΚΑΠΑ 19. Για τον άλλο, ακριβώς. Και γι' αυτό, ναι. Και γι' αυτό. Ακριβώς. Και πολλά συγχαρητήρια, coach, για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια σε όλα που μας περιμένουν το τελευταίο δύσκολο δίμηνο. Αγωνιστικά πάντα μιλάω. Καλή δύναμη. Είμαστε μαζί σας, καλή δύναμη. Όλα καλά να πάνε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της ΚΑΠΑ 19. Επιτέλους να μιλήσουμε και για κάτι ωραίο στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί οι αθλητές της ΚΑΠΑ 19 είναι πρωταθλητές στον Βόρειο Όμιλο και μπράβο τους για ακόμα μια φορά. Τα κατάφεραν παρά το ότι απομένουν 2 παιχνίδια για την κανονική διάρκεια. Και μετά ακούσατε τον coach να μας λέει και για τα play-off. Ήδη ένα παιδί έχει γίνει επαγγελματίας. Μακάρι να μπορέσουν να βγουν και άλλα ταλέντα. Δεν υπήρχε ομάδα, έτσι. Δεν υπήρχε ΚΑΠΑ 19. Τίποτα. Χτίστηκε φέτος. Έπρεπε ο Ηρακλής να έχει ακαδημίες, όπως και τα υπόλοιπες. Αξίζουν μπράβο σε όλους τους προπονητές των ακαδημιών που κατάφεραν και δημιούργησαν ομάδες με αυτούς που τους βοήθησαν. Φυσικά, δεν ήταν μόνοι τους.
Και όχι μόνο δημιουργήθηκε και όχι μόνο κατέβηκε στο πρωτάθλημα, αλλά πρωταγωνίστησε και όλα με μεγάλες διαφορές, πολλές νίκες και έφτασε εδώ που έφτασε. Συγγνώμη. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, Χριστάρα μου. Έχω και άλλα μπράβο να μοιράσω σε αθλητές του Ηρακλή, σε άλλα τμήματα, γιατί οι επιτυχίες είναι αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα και χαιρόμαστε γι' αυτό ιδιαιτέρως. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Ώρα για μπλε Λίμπερο 107,4. Θυμίζω ότι κληρώνουμε 2 προσκλήσεις για τον ετήσιο χορό που θα γίνει 20 Μαρτίου, την άλλη Τετάρτη, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, με Ελεάνα Παπαϊωάννου, με Στέλιο Διονυσίου, με πολλούς άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Θα κάνουν την παρέλασή τους εδώ από την Ώρα για μπλε, από σήμερα κιόλας. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 με τη λέξη πρόσκληση ή τη λέξη χορός και bluelibero@yahoo.gr. Χρωστάω λοιπόν συγχαρητήρια σε αυτό το παλικάρι που το έχουμε φιλοξενήσει, αν θυμάστε, σε έναν αγώνα του από τους πολλούς που δίνει, γιατί είναι τεράστιος αθλητής παρά το ότι είναι πολύ μικρό σε ηλικία. Μόλις είχε βγει από την πισίνα, τότε νομίζω ήταν Πανελλήνιο, Βορείο Ελλάδος, αγώνες δεν θυμάμαι, και μας είχε μιλήσει ο λόγος για τον Γιώργο τον Ασπουγαλή, ο οποίος έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και είναι τεράστια επιτυχία για τον ίδιο και φυσικά για το κολυβητικό τμήμα του Ηρακλή. Του αξίζουν πολλά μπράβο. Με χρόνο 28-19 στα 50 πρόσθιο στο International Swimming Meet Penguin 19. Έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Γιώργος ο Ασπουγαλής, ο οποίος θα πάρει, πήρε μέρος και σε άλλα meeting και φυσικά προετοιμάζεται και για το πανευρωπαϊκό που θα γίνει στο Καζάν και για το παγκόσμιο που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Ο Γιώργος Ασπουγαλής που θα βραβευτεί και στο χορό της Τετάρτης, όπως και άλλοι αθλητές που έχουν πετύχει μεγάλες διακρίσεις, και για τα πανελλήνια μετάλλια που έχει φέρει στον Ηρακλή, θα βραβευτεί φυσικά όπως και οι υπόλοιποι κολυβητές, αγόρια και κορίτσια, στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βραβεύσης του κολυβητικού τμήματος που έχω την τιμή να παρουσιάζω και πέρυσι και φέτος, την Κυριακή 17 του μηνός στις 11 το πρωί στο Ολυμπιακό Μουσείο δίπλα στο Ιβανόφιο. Καλησπέρα Τάσο, είσαι ο τελευταίος των Μοϊκανών που έχεις κερδίσει το ημερολόγιο, με τους υπόλοιπους έχω συνεννοηθεί. Αύριο, ναι, εδώ αύριο με χαρά να έρθεις την ώρα της εκπομπής, λίγο πριν, λίγο μετά, να το παραλάβεις και σε ευχαριστώ πολύ. Να διαβάσω την ανάρτηση από την Αυτόνομη Θύρα 10 εν ώψη των 2 αγώνων Σάββατο και Κυριακή εντός έδρας. Το Βόλιο έχει ξανά ρεπό δεύτερο συνεχόμενο. Για το Βόλιο όμως έχουμε για τους εφήβους δράση, θα σας ξαναπώ γι' αυτό. Το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 5 η ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει το Χαρίλαο Τρικούπι με τη νίκη να είναι αυτοσκοπός. Την Κυριακή στις 3 η ομάδα ποδοσφαίρου παίζει με τον ΑΕΤ Σπάτων ζητώντας μόνο τη νίκη. Ιστερόγραφο 1. Ο σύνδεσμος στο Ιβανόφιο θα είναι ανοιχτός και τις 2 μέρες από νωρίς, με αλκοόλ, σουβλάκια και τα καινούργια μας φούτερ. Ιστερόγραφο 2. Θα υπάρχουν κουπόνια στήριξης για τα δικαστήρια των συνοπαδών μας. Αυτή η ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Για το βόλεϊ, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, προχθές ακούσατε, φιλοξενήσαμε έναν από τους αθλητές εφηβικής ομάδος, τον Παναγιώτη τον Βαρβεσιώτη, 22, 23, 24 Μαρτίου στη Μίκρα. Είναι σπουδαίο το ότι η διοργάνωση έρχεται και φέτος στη Θεσσαλονίκη. Πέρυσι ήταν στο ΕΑΚ Νεάπολης, φέτος είναι στη Μίκρα. Είναι Final Four, αλλά δεν είναι ημιτελική τελική. Στους εφήβους είναι 3 μέρες, παίζουν όλοι με όλους. Παρασκευή 22 Μαρτίου Ηρακλής Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Πήγασος Πολύχνης. Σάββατο 23 Μαρτίου δεύτερη αγωνιστική Παναθηναϊκός Ηρακλής και Πήγασος Πολύχνης Ολυμπιακός. Κυριακή 24 Μαρτίου τρίτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Ηρακλής Πήγασος Πολύχνης. Είναι με βαθμολογία ό,τι κάνουν οι ομάδες μεταξύ τους. Στην αρχή μου ζωηρέψατε, τώρα λίγο έπεσε η ομάδα. Έλα λίγο να ανεβούμε. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 βάζοντας τη λέξη χορός ή πρόσκληση και bluelibero@yahoo.gr. 2 προσκλήσεις σας περιμένουν, 2 θα κληρώσουμε και αύριο για τον μεγάλο ετήσιο χορό του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής με πολλά και διάφορα την Τετάρτη 20 Μαρτίου από τις 8.30 και μετά στο Βελίδιο Συνεδριακό
κέντρο. Η ομάδα μπάσκετ θα παίξει με τον Χαρίλο Τρικούπη. Καλή ομάδα είναι. Δεν είναι κακή ομάδα. Βρίσκεται σχετικά ψηλά ως νεοφώτιστη στην Α2. Χρειάζεται προσοχή και σοβαρότητα. Ο Λιάπης, ο Μιχάλης, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γονατό. Απουσία και του Σαββατζουγκαράκη από την προπόνηση. Είχε κάποια ενόχληση και ο Αποστολίδης, αλλά από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα αυτά θα ξεπεραστούν. Σίγουρα ο κόσμος θα δώσει και πάλι δυναμικό παρόν. Για όσους δεν μπορούσαν να βρεθούν στο γήπεδο, στο YouTube, στο Ηρακλής BC Official θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, όπως και στο Ηρακλής BC, ηρακλής-bc.gr, για τους φίλους, επαναλαμβάνω, που δεν θα μπορέσουν να είναι στο γήπεδο. Θέλω να πιστεύω, Χρήστο μου, σε λίγο. Είμαι λίγο στη συνεννόηση, γι' αυτό θα τα καταφέρουμε σε λιγάκι να έχουμε ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς για την επόμενη Τετάρτη. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ως εκπομπή να προβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ετήσιο χορό που, επαναλαμβάνω, διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής 20 Μαρτίου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, και εύχομαι να έχει κόσμο και απ' έξω. Να γίνει χαμός. Για αυτό το χορό κλειώνουμε δύο προσκλήσεις. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, η λέξη πρόσκληση ή χορός και αποστολή στο 54526 και bluelibero@yahoo.gr στο email της εκπομπής μας. Εν όψη του χορού έστειλε δικό του μήνυμα και ο Κώστας Προύσαλης, ο αρχηγός της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. Όλοι στον ετήσιο χορό των τμήματων του Γυμναστικού Συλλόγου, να είστε όλοι εκεί. Και κρατούσε φυσικά χαμογελαστός σε ανάλογη φωτογραφία, αντίστοιχη φωτογραφία, σε χαρακτηριστική μάλλον φωτογραφία, μία από τις προσκλήσεις του χορού που θα πραγματοποιηθεί. Για τα υπόλοιπα του ποδοσφαίρου παραμένουμε σε αναμονή. Δεν τα ξεχνάμε. Είμαστε σε επιφυλακή, είμαστε σε αναμονή, είμαστε παρατηρητικοί, τα παρακολουθούμε όλα. Θα το ξαναπώ, ακούγεται κάπως, αλλά δεν πειράζει, ας το πω εγώ και ας είναι αστείο. Μην μπούμε στη διαδικασία και πανηγυρίζουμε επειδή έκλεισε θετικά η υπόθεση με την εγγυητική. Δεν τελειώσαν τα προβλήματα του Ηρακλή. Μακάρι να τελειώσαν σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε μια τροπολογία. Μην ξεχνάμε ότι η ατάκα του κυρίου Καραντώνη αιωρείται. Εξακολουθεί να αιωρείται. Θυμάστε. Ή έρχεται η τροπολογία από την κυβέρνηση, από την πολιτεία τέλος πάντων, ή έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Δεν λύθηκε το πρόβλημα επιβίωσης του Ηρακλή με το ότι έχει πλέον εγγυητική και την κατέθεσε. Λύθηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα, όχι το πρόβλημα επιβίωσης του Ηρακλή. Αυτό υφίσταται και είμαστε σε αναμονή. Να το πω άλλη μία. Γράφεται FM, αφήνεται κενό. Γράφεται τη λέξη χορός ή τη λέξη πρόσκληση. Το αποστέλλετε όλο αυτό στο 54526 μαζί με το ονοματεπώνυμό σας ή στο bluelibero@yahoo.gr και όποιο άλλο μήνυμα θέλετε εσείς. Διεκδικείτε δύο προσκλήσεις για τον ετήσιο χορό του Γυμναστικού Συλλόγου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την Τετάρτη 20 Μαρτίου. Σε λίγο θα αλλάξουμε και ύφος μουσικό. Έτσι, μια-δυο φορές το χρόνο το κάνουμε αυτό. Το ξέρετε άλλωστε. Θα είμαστε έτοιμοι, Χρήστο μου, σε λίγο. Ωραία. Πολύ ωραία. Άντε, άλλαξε το μουσικό χαλί. Τώρα έχω ένα δίλημα. Να την αφήσω να τραγουδάει, να μου πει καλησπέρα στον αέρα ή να μου τραγουδήσει στον αέρα. Τρίλημα είναι αυτό. Ελεάνα, τι λες? Εγώ λέω να παίξουμε κανένα διπλό, καμιά μπαλίτσα, τι λες? Εσύ τι λες? Σε αθλητικό ραδιόφωνο. Έτσι. Είμαι καλεσμένη, οπότε για καμιά μπαλίτσα θα έλεγα. Καλησπέρα στην ώρα για μπλε. Από την ώρα για μπλε. Τι μου κάνεις? Είμαι πολύ πολύ καλά. Τι κάνει το παιδάκι σου το όμορφο? Το κοριτσάκι μου μεγαλώνει. Είμαστε τώρα 11 μηνών. Γενέθλια. Έγινε 11 μηνών, ναι. Διανόητο μου φαίνεται και εμένα. Χρονίζουμε στα τέλη του μήνα. Ο χαζοπαπούς τι κάνει? Ο μπαμπάς νομίζω ότι... Δεν ξέρω, δεν τον έχω ξαναδεί έτσι ποτέ στη ζωή μου, ούτε και με μένα ήταν έτσι. Όχι ότι ήταν λίγος και τρυφερός μαζί μου, αλλά αυτό που βλέπω δεν το έχω ξαναδεί. Ελεάνα μου, επέτρεψέ μου να σου αποκαλύψω ότι δύο φορές που έτυχε κάποια στιγμή που τον είδα, είτε στο γήπεδο είτε έξω,
να το ρωτήσω για την εγγονή. Σου έδειχνε φωτογραφίες. Όχι. Α, το γιατί έχουμε και αυτό το, τώρα. Το πρόσωπό του έβλεπα και τα καταλάβαινα όλα. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται, δεν χρειαζόταν να μου πει τίποτα. Δεν χρειαζόταν να μου πει τίποτα. Κοίταξε, Γιώργο, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία να σου δίνει ο Θεός ένα μωρό υγιές, όμορφο και καλόβολο όπως είναι το δικό μας. Ήρθε αμέσως μετά το γάμο και αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία γιατί υπάρχουν πολλά ζευγάρια που ναι, πραγματικά... τεράστια ευλογία είναι. Τεράστια ευλογία και βλέπω νέα ζευγάρια και γνωστούς και φίλους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα υπογονιμότητας. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Και όχι σε μεγάλες ηλικίες πια. Είναι στη ζωή. Και όχι σε μεγάλες ηλικίες όπως πιο παλιά. Ναι. Σε πολύ νεότερες ηλικίες. Εμείς ωστόσο είμαστε σε μια φάση που ετοιμαζόμαστε για το χορό. Η κόρη μου ήδη φοράει ζυπουνάκια Ηρακλής, Αινιού Ηρακλής. Θα την έχεις την Τετάρτη στο Βελίδιο? Δεν νομίζω γιατί είναι αργά, 9 ώρα κοιμόμαστε. Οπότε, κοίταξε, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι πολλοί θα βρεθούν να την έχουν σε μια γωνίτσα εκεί να την ανουρίζουν. Πολλοί θα βρεθούν. Είμαι σίγουρη γι' αυτό να το ξέρεις. Απλώς τώρα που έχουμε πει σε ένα πρόγραμμα να μην το χαλάσουμε θα έλεγα. Χαιρόμαστε που πάρα πολύ θα είσαι και θα πρωταγωνιστείς σε αυτό τον ετήσιο χορό. Θα θέλαμε και τα προηγούμενα χρόνια, το ξέρεις, αλλά είσαι και μια πολύ καλή μανούλα, οπότε τα έκανες όλα στην άκρη και αφοσιώθηκες στο παιδάκι σου. Κοίταξε, και καλά έκανες. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη χρονιά που το είχαμε ξανασυζητήσει για το χορό, ήμουν έγκυος, έμπαινα στο μήνα μου. Οπότε ναι, δεν γινόταν. Δεν γινόταν εκ των πραγμάτων. Φέτος λοιπόν, όταν μου ζητήθηκε από τον πρόεδρο, από το Φώτη τον Θεό, και πρέπει να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να του δώσω συγχαρητήρια, γιατί σε όλο αυτό έχει δώσει την ψυχή του. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει. Ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό, ναι. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει και κάποια πράγματα, είτε μας αρέσουν είτε όχι, πρέπει να τα λέμε. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται, δηλαδή τις τελευταίες 20 μέρες, ζει μόνο γι' αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Αλήθεια λες. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν λες αλήθεια. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια και πρέπει λες. Να το πω το ξέρω, γιατί είναι προς τιμήν. Το ξέρω γιατί το ζω και εγώ, το ξέρω. Λοιπόν, θα είμαστε 20 Μαρτίου στο Βελίδιο. Και παιδιά που είναι κοντά τους σε αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς, εννοείται. Απλώς, αυτός είναι αρχηγόπουλο και ξέρεις, εγώ σου λέω δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό, γιατί... Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω συμμετάσχει σε χορούς, όχι απαραίτητα αθλητικών ομάδων, αλλά γενικότερα. Με έχουν καλέσει αρκετούς χορούς να αναλάβω το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και αυτά. Δεν το έχω δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει εύκολα. Εδώ θα το κάνεις και με την ψυχούλα σου λίγο παραπάνω, έτσι. Είναι Ηρακλής. Όχι λίγο παραπάνω. όταν μου ζητήθηκε, αν μπορώ, την συγκεκριμένη ημερομηνία, το έκανα με πολύ μεγάλη παραπάνω, χαρά. Πολύ παραπάνω. Με μεγάλη χαρά. Και πέρσι δεν σου κρύβω ότι το σκεφτόμουν και μου λέει άντρας μου να σου πω. Δεν θα γεννήσεις τώρα πάνω στην πίστα. Όχι, τον είχα ικανό να παίζει σε κανένα αγώνα μπάσκετ και να σκέφτεται άμα εσύ τραγουδάς. Δεν θα θέλαμε τέτοια. Μπα, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Αλλιώς δεν θα ήμασταν τόσα χρόνια μαζί. Εδώ, στο Θεό, ο καθένας έχει τη δουλειά του, ασχολείται με την καριέρα του, με την πορεία του. Το ότι συνεπάρχουμε και μαζί και είμαστε και καλά είναι ευλογία. Και είμαστε ευτυχισμένοι γονείς πια. Αλλά και πέρσι όταν μου είχε ζητηθεί, ήμουν έτοιμη να το κάνω. Απλώς είχα μπει στο μήνα μου, δεν γινόταν εκ των πραγμάτων. Φέτος λοιπόν το κάνω με όλη μου την καρδιά, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όπως σου είπα, είμαι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη από τις κινήσεις και από τον τρόπο που ασχολείται. Θα έχεις και συμπαίκτη Στέλιο Διονυσίου. Θα είναι μαζί μας και ο Στέλιος Διονυσίου και τον ευχαριστώ. Μιλήσαμε και προσωπικά γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, είμαστε φίλοι με το Στέλιο. Είναι πολύ σημαντικό, αν και βάζελος. Εκείνο το βράδυ, τώρα με πρόλαβες Ελεάνα μου, ναι, εκείνο το βάζελος, βράδυ ναι, θα τον κάνουμε γριά εκείνο το βράδυ, να ξέρεις. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπάδε, αυτός δεν γίνεται καλά. Άκουμε τι σου λέω, δεν γλιτώνει. Για εκείνο το βράδυ σου λέω τώρα, έτσι. Τα έχουμε πει άπειρες φορές, επειδή έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές μαζί με το Στέλιο. Τον κολλάς, έτσι, τον κολλάς. Λίγο. Τον κολλάζω λίγο, με τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι. Δεν τον πειράζω με τον Ηρακλή και τον τρελαίνω περισσότερο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που το γνωριστήκαμε με το Στέλιο του Διονυσίου. Έχει αρκετά χρόνια, περίπου κοντά στα 10 χρόνια. Είχαμε γνωριστεί στην Αμερική. Σε κάποιες συναυλίες που είχα πάει εγώ με τον Νίκο τον Μακρόπουλο, στο οποίο σε πέτρε, όταν γνωριζόμαστε. Ναι, και του λέω, εσύ είσαι Ολυμπιακός, Κόντεψε να... Είχε πάθει τότε. Ναι, από τότε ξεκίνησε. Έχουν τα θέματα τους εκεί γι' αυτό. Ναι, αλλά έχετε και αυτός με πολύ μεγάλη χαρά και τον ευχαριστούμε ως Ηρακλειδής. Βεβαίως. Εννοείται ότι η εκδήλωση αυτή γίνεται άφιλο κερδός, έτσι.
και για την ενίσχυση όλων των τμήματων του Ηρακλή. Αλλά και για το κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών, το ΚΕΑΤ, που είναι σπουδαίο, ξανά μπράβο θα πω που δεν το ανέφερε, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Και επιτέλους να σε δούμε, Λεάνο μου, να τραγουδάς για τον Ηρακλή, γιατί τόσα χρόνια το παλεύουμε. Θα θυμίσω κάτι, πριν 10 χρόνια είχα όταν ήταν μικρό κοριτσάκι, ήταν καμιά 15 χρονών η Ελεάνα. Όχι, δεν ήμουν 15, ήμουνα 19. Άσε να τα πω. Είμαι 34. Μπορείς να το λες, δεν έχω πρόβλημα. Και την είχα φιλοξενήσει εδώ στην Ώρα για Μπλε πριν 10 χρόνια, γιατί θα γινόταν μια συναυλία με Σταρόβα και δεν θυμάμαι ποιους άλλους. Στο Καφτανζόγλιο. Στο Καφτανζόγλιο, ναι. Και έβρεξε. Και δεν έγινε η συναυλία. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Και ήσουν και στο στούντιο κιόλας. Ήμασταν στην Αριστοτέλους τότε, στο Αριστοτέλους, ναι, 10. Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Καμιά 10 χρόνια πέρασαν από τότε, να ξέρεις. Ναι, okay. Τώρα είναι στο Βελίδιο, είναι κλειστά, δεν ανησυχούμε, οπότε εντάξει. Δεν ανησυχούμε, όχι. Κοίταξε, εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Έχουμε καλά λαϊκά τραγούδια. Θα περάσουμε πολύ όμορφα, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα εκτονωθούμε, θα βγάλουμε και την τρέλα μας για τον Ηρακλή εκεί πέρα. Ναι, καλά, εννοείται. Κανα σύνθημα θα τραγουδήσεις? Εγώ έχω βγει με κασκόλ του Ηρακλή σε πολύ γνωστό μαγαζί της Θεσσαλονίκης. Λες να μην τραγουδήσω σύνθημα του Ηρακλή το σίγουρο, μικρόφωνο στο Βελίδιο. Σίγουρο. Άκου μήνυμα τώρα που ήρθε για σένα. Mm-hmm. Βάλτε την Ελεανάρα, ναι, στη θέση του Περόνε να βάζει γκολα βέρτα. Αυτά. Κοίταξε, αν είναι ο Λάκης να σου δίνει καμία μπαλιά. Ναι, θα κατέβεις. Τον αγαπητό φίλαθλο. Το είχες δοκιμάσει ποτέ το ποδόσφαιρο με αυτόν τον μπαμπά που έχεις? Κοίταξε να σου πω κάτι. Το είχα δοκιμάσει στην πιλωτή από κάτω με μια φουσκωτή μπάλα με τον μπαμπά μου. Του έριξα 2-3 καλές τα πόδια. Κόντεψα να του σπάσω κάτι γαμπούλες εκεί πέρα και από τότε νομίζω δεν το ξαναπηχείρησα. Σε απομακρύνανε. Ευγενικά. Η κόρη μου όμως είναι μια μπάλα όλη την ώρα. Με αυτό το παππού και με αυτό το μπαμπά, τι γίνεται? Από όπου και να το πάει. Γενικά, ναι, είναι με την μπαλίτσα. Βέβαια, αρχίζουμε και κλωτσάμε την μπαλίτσα. Α! Την κλωτσάμε την μπαλίτσα. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει τώρα που αρχίζει και περπατάει 2 εβδομάδες. Κλωτσάμε την μπαλίτσα και έχουμε και μεγάλα χέρια φυσικά. Τα οποία αγκαλιάζουμε όλο τον κόσμο. Τι βλέπω να την γράφει ο παππού σε καμιά ακαδημία του χρόνου? Κοίταξε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι άμα την γράψει ο παππούς θα είναι σίγουρα στον Ηρακλή. Ό,τι και αν είναι αυτό. Όπως έκανα και εγώ. Έκανα κολύμβηση στον Ηρακλή. Έκανα και τένις πιο παλιά στο Καφτατζόγλι και ξανά. Έκανα στίβο στον Ηρακλή. Τα έχω κάνει όλα στον Ηρακλή. Από το λίγο που ασχολούμουν κατά καιρούς. Τώρα θα τραγουδήσεις και για τον Ηρακλή. Θα ολοκληρωθεί το. Κοίταξε, ξέρεις κάτι, Γιώργο, το σκεφτόμουν χθες το βράδυ αυτό. Και λέω, το συζητούσα με τον άντρα μου και του λέω, είναι πραγματικά συγκινητικό. Γιατί όταν η μαμά μου ήταν έγκυος σε μένα, ο παπάς μου ήταν ήδη στον Ηρακλή. Το πρώτο δώρο που δέχτηκα στην κλινική όταν γεννήθηκα ήταν μια κούκλα μπλε από τον αγαπημένο τον Κώστο Ιωακιμίδη, τότε στη δίκηση του Ηρακλή, mm-hmm, και φανατικό Ηρακλειδέα, mm-hmm, και μια κουβέρτα μπλε άσπρο Ηρακλής με την οποία σκεπάζεται αυτή τη στιγμή και η κόρη μου, πρέπει να σου πω. Αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, και καθόμουν και σκεφτόμουν και έλεγα, πω, πρέπει να είναι πολύ συγκινητικό. Κυρίως για τον μπαμπά μου, ας πούμε, που όταν έπαιζε, εγώ ήμουν σχεδόν, όχι σχεδόν, αγέννητη. Και τώρα ξαφνικά να βγω μπροστά και να, μαζί με το Στέλιο βέβαια τον Διονυσίου, έτσι, και να τραγουδήσουμε για τον σύλλογο αυτό, ας πούμε. Ξέρω, φαντάζομαι ότι θα είναι συγκινητικό για τον μπαμπά μου, δεν ξέρω. Θα είναι. Και για τη μάμα. Και για τη μάμα. Σίγουρα, σίγουρα. Απλά αναφέρω τον μπαμπά γιατί... Εντάξει. Εμά γενικά το αίμα μας είναι μπλε. Έτσι. Η μαμά που πέρυσι ήταν στο χορό, οπότε δίνει η μία σκυτάλη στην άλλη, έτσι. Ναι, η μαμά του χρόνου, αν τα καταφέρεις να τραγουδήσει και η μικρή, δεν ξέρω. Ο παππούς και ο μπαμπάς δεν νομίζω ότι το θέλουν και πάρα πολύ, δεν ξέρω. Προς το παρόν έχουμε πολύ δυνατή φωνή. Α, έχουμε. Έχουμε πολύ δυνατή φωνή. Έχουμε περπατήσει πριν την ώρα μας, είμαστε πολύ αθλητικές, είμαστε πολύ ψηλές. Οπότε νομίζω είναι σε καλό δρόμο. Το έχουμε το πακετάκι, Ελεάνα, φτου-φτου. Το έχουμε το πακετάκι. Έτσι όπως μου τα περιγράφεις. Η αλήθεια είναι ότι η Θεοδώρα μοιάζει στον μπαμπά της. Ναι. Και με ρωτούν αρκετοί. Το οποίο δεν το καταλαβαίνω όταν με ρωτούν. Ότι σου αρέσει που μοιάζει στον μπαμπά της, που δεν μοιάζει καθόλου σε σένα. Λέω να με πειράζει που θα γίνει Δήμητρη Ξανθιά. Όχι, λέω καθόλου. Φαντάζομαι κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν πρόβλημα σε 20 χρόνια, όχι εγώ. Θα έχουν. Έτσι νομίζω. Θα έχουν μεγάλο. Τι ώρα να... Το πρόγραμμα λέει 8.30, αλλά φαντάζομαι δεν θα... Κοίταξε, 8.30 ώρα, εμείς θα είμαστε εκεί από τις πρωινές ώρες, γιατί έχουμε να κάνουμε τις
πρόβες μας, να στηθεί όλο το σκηνικό όπως θα πρέπει λίχο να είναι. Λίχο και να τα λοιπά. Από τις 8 που φαντάζομαι θα γίνουν κάποιες ομιλίες, κάποιες βραβεύσεις. Υπάρχουν βραβεύσεις, ναι. Έχουν διάφορα πράγματα, έχουν ετοιμάσει διάφορα εκεί το ΓΣ. Θα έχει και φαγητό. Έχουν μείνει πολύ λίγες τελευταίες προσκλήσεις. Νομίζω ότι είμαστε σχεδόν sold out. Κληρώνω σήμερα 2 και αύριο 2, να ξέρεις. Λοιπόν, όσες προσκλήσεις έχουν μείνει, είναι λίγες, καλό τον κόσμο του Ηρακλή, αλλά και μη, θα τους κάνουμε και αυτούς Ηρακλήδεις, ναι, να πάρουν αυτές τις προσκλήσεις, να έρθουν, να περάσουμε πολύ πολύ καλά, θα φάμε, θα πιούμε, θα χορέψουμε, θα πούμε πολύ ωραία πράγματα. Είναι και θα πάμε κατευθείαν στη δουλειά της Πέμπτης, ε? Ακριβώς. Ναι. Κατευθείαν στη δουλειά πολύ της ωραία. Πέμπτης. Εντάξει. Θέλω να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε και πριν σε ευχαριστήσω πολύ πολύ και για τα δικά σου, γιατί φαντάζομαι ότι μετά την μικρή, γερή να είναι, σιγά σιγά θα ξαναμπείς σε μια διαδικασία. Ασφαλώς. Για δίσκο, για τραγούδια, για κανένα single. Έχω ξεκινήσει εδώ και περίπου λαϊβάκια. Εδώ και περίπου ένα μήνα έχω ξεκινήσει λίγο κάποιες επαφές με τους συνεργάτες μου, έτσι λίγο πιο ουσιώδεις και πιο σοβαρές. Έχω μπει στο στούντιο, δοκιμάζω τραγούδια. Δρομολογούμε αρκετά και σημαντικά πράγματα, διαφορετικά από ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής, για να είμαστε έτοιμοι σε λίγο καιρό, καθώς ο μπαμπάς μου έλεγε ότι η καλή προετοιμασία μπορεί να κάνει τη νίκη. Οπότε όσο πιο καλά είναι προετοιμασμένοι. Πρόσεξε, μη σε στείλει στην Ολλανδία τίποτα ή καμιά Αγγλία 20 μέρες για να προετοιμαστείς. Όπως κάνανε αυτοί παλιά που πηγαίνανε. Ναι, είναι ικανός. Κοίταξε, από τον άνθρωπο αυτόν έμαθα ένα πράγμα. Ότι όσο πιο καλά είσαι προετοιμασμένος, ελαχιστοποιείς τις πιθανότητες του ρίσκου. Έτσι. Οπότε επειδή. Πάστα σίγουρα. Ναι. Ακριβώς. Επειδή και η δική μου η δουλειά μπορεί να μην είναι αθλητισμός, αλλά είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα, από το οποίο ουσιαστικά και εμείς κρινόμαστε, αν όχι στο καθημερινό επίπεδο, αλλά αρκετά συχνά. Είμαι στο στούντιο, ετοιμάζω πράγματα, ετοιμάζω καινούριο δίσκο με καινούργια δισκογραφική εταιρεία. Θα ανακοινωθούν αργότερα σε περίπου ένα μήνα. Το καλό. Αυτά. Με το καλό να έρθει. Η αλήθεια είναι ότι αυτόν τον χρόνο προτίμησα να αφοσιωθώ στην κόρη μου, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη, πρέπει να σου πω. Γιατί με ρωτούν αν μου στήχησε, αν το σκέφτηκα πολύ. Χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Και καλά έκανες, θα πω εγώ. Μόνο στο μωρό, να την συνηθίσω, να με συνηθίσει, να την αγαπήσω και να με αγαπήσει. Και τώρα που έτσι λίγο χρονίζουμε και αρχίζουμε και γίνεται πιο εύκολη και η επικοινωνία μεταξύ μας και όλα, ακόμα πιο εύκολα είναι πια, σιγά σιγά και η μαμά θα ετοιμαστεί να μπει ξανά δυναμικά στο χώρο της δουλειάς της. Το περιμένουμε, το περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά την Τετάρτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένω όλους και καλώ όλους τους φιλάβλους του Ηρακλή να δώσουν το παρόν σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση, γιατί ειλικρινά έχει στηθεί με πολύ αγάπη, έχει προσεχθεί και τελευταία λεπτομέρεια και είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί αυτός ο ιστορικός σύλλογος. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα και πολλά φιλιά στη μικρή, έτσι. Σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Τα λέμε από κοντά την Τετάρτη. Ελεάνα Παπαγιωάννου ήταν εδώ, μας τιμήσε με την παρουσία της τηλεφωνικά. Θα μας τιμήσει με την παρουσία της και live την Τετάρτη για τον μεγάλο ετήσιο χορό του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Γιάννη μου, δύο νούμερα, το 1 ως το 9, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς? Okay, thank you. Λοιπόν, νικητές. Και νικήτριες έχουμε, άντρα έχουμε και γυναίκα. Κατερίνα Σιγινού και Δημήτρης Σιδηρόπουλος. Κατερίνα Σιγινού και Δημήτρης Σιδηρόπουλος. Από αύριο μπορείτε να πάτε στο Ira Store στην boutique να παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Η Κατερίνα Σιγινού και ο Δημήτρης Σιδηρόπουλος εν όψη και του Final Four, θα έλεγα. Αργεί το Final Four. Πήγε 19-20 έτσι στην Ιερά Πέτρα, εκεί θα είμαστε, πρώτο Θεός. Εν όψη του χορού της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ, θα κλειώσουμε και αύριο δύο προσκλήσεις. Ακολουθούν Ζάχος Ντρούλινγκ και Τάσος Στρέγιας στο ράδιο Μαρμίτα του Λίμπερο 107,4. Πρώτο Θεός αύριο με το καθιερωμένο μας pre-game εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Καλό βράδυ!